Κύριε Πρόεδρε, το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ένωσης για παροχή βοήθειας σε πληγήσεις περιοχές βοηθά στην ανοικοδόμηση και ανακούφιση, αλλά δεν προλαμβάνει ούτε αντιμετωπίζει δασικές πυρκαγιές, κατολισθήσεις, καθυζήσεις, πλημμύρες, ισχυρές χιονοπτώσεις, παγετούς, σεισμούς και ραδιοβιολογικό χημικό πόλεμο. Η Ένωση έχει σχεδιάσει επαρκώς την πολιτική προστασία με την Ανοιχτή Μερική Συμφωνία για την Αντιμετώπιση Μεγάλων Καταστροφών, τα σχέδια Εβίτα και Προμηθέας, αλλά και τα κράτη-μέλη μεμονωμένα συμμετέχουν σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες. Η βελτιστοποίηση των κοινών επιχειρησιακών διαδικασιών και η ενίσχυση της προληπτικής και κατασταλτικής ικανότητας της πολιτικής προστασίας πρέπει να επικαιροποιηθεί και να αναβαθμιστεί σε επίπεδο διακρατικού κέντρου επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός μηχανισμού άμεσης επέμβασης και αρρωγής σε πρόσωπα και μέσα. Καλό λοιπόν όλα τα συμβαλόμενα μέρη να σχεδιάσουν και να υποστηρίξουν τη δημιουργία κοινών τμήματων επεμβάσεως με δυνατότητες άμεσης μεταφοράς και ανάπτυξης, κατάλληλα εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν φυσικές ή τεχνητές καταστροφές. Ευχαριστώ.